πρώτο βραβείο, πρώτη, πρώτη συμμετοχή στη βασική δεκάδα, δύο γκολ και βραβείο για best goal. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Είμαι πολύ χαρούμενος για τον γκολ το οποίο πέτυχα, για το βραβείο το οποίο πήρα. Και ευχαριστώ τον κόσμο για την ψηφοφορία και για το βραβείο αυτό. Τελικά δεν καταλάβαμε, ήταν το πρώτο πιο δύσκολο το γκολ ή το δεύτερο, για το οποίο βραβεύτηκες μάλλον? Νομίζω για μένα ήταν και τα δύο πολύ όμορφα. Το δεύτερο το χάρηκα πολύ, γιατί έτσι πως μου ήρθε η μπάλα, ήταν και ένα όμορφο τελείωμα γυριστό. Τι έχεις, έδειξες ότι μπορείς να αρπάξεις την ευκαιρία από τα μαλλιά που σου έδωσε ο προπονητής σου. Με την πρώτη σου εμφάνιση στη βασική δεκάδα πέτυχες δύο γκολ. Πιστεύεις ότι θα τον δικαιώσεις και κάθε φορά που μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο θα δίνεις το 100%? Όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι κάθε φορά που θα μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο και θα μου έρχεται η ευκαιρία να παίξω, πρέπει να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου. Είναι μια γεμάτη σεζόν, έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τα επόμενα παιχνίδια και κάθε φορά όταν αγωνίζουμε να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος και μέσα από τις προπονήσεις αυτό το χρόνο να γίνω ακόμα καλύτερος. Θύμη, είπα, ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια, έτσι και με την ΑΕΚ, αλλά έχουμε κρυβόμαστε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη. Κρύβει τις δικές του δυσκολίες, αλλά και την ανάγκη ο ΠΑΟΚ να έχει τους βαθμούς. Είναι ουσιαστικά όμως και το τελείωμα μιας δύσκολης περίοδου για την ομάδα με δυσκολα παιχνίδια. Είχαμε πολλά παιχνίδια αυτό το μήνα, το ξέραμε από την αρχή. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα παιχνίδια. Νομίζω ότι και προχθές με τη Λάρισα ήμασταν καλοί, αλλά ιδιαίτερα και στον Ολυμπιακό που χάσαμε ήμασταν πολύ καλοί και νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε το επόμενο μάτς, αύριο, που είναι και αυτό ένα ντέρμπι, ένα μεγάλο μάτς. Θα δούμε την ΑΕΚ, θα δούμε και το σημαντικότερο είναι εμείς τι θα κάνουμε στο γήπεδο. Να είναι ο κόσμος δίπλα μας και νομίζω ότι θα κάνουμε ακόμα ένα καλό μάτς. Έπειτα θα κοιτάξουμε τα επόμενα, πρώτα την Ευρώπη και μετά τον Πανιόνιο. Αλλά θέλουμε να κλείσουμε καλά. Με αυτή τη βδομάδα που έχουμε τρία παιχνίδια, θέλουμε να κλείσουμε καλά όλο αυτό το μήνα. Το αφιερώνεις κάπου το βραβείο? Θέλω να το αφιερώσω αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο οποίος με ψήφισε και θέλω να πω να συνεχίσει να έχει αυτή τη στήριξη στην ομάδα και όλα θα πάνε καλά. Thank you.